Για το σημερινό νομοσχέδιο, ίσως πράγματι να μην χρειαζόταν να τοποθετηθούμε στην ουσία, αφού δεν αποτελεί καινούργια νομοθέτηση, αλλά την κωδικοποίηση των ήδη ψηφισμένων νόμων του πρόσφατου, του 2021, για τις Νέες Δημοκρατίες, για την ολοκληρωμένη, υποτίθεται, θαλάσσια πολιτική της κυβέρνησης, και βέβαια τις ρυθμίσεις για το μεταφορικό ισοδύναμο, δηλαδή το υποτιθέμενο αντιστάθμισμα που δόθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να χρυσώσει το χάπι στους νησιώτες, για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, που όλοι μαζί ψηφίσατε βέβαια, και τώρα κατάπιετε τη γλώσσα σας ως προς αυτό. Μπορεί βέβαια στην κωδικοποίηση να μην εντάξετε και τα υπόλοιπα άρθρα του 47-70 του 21, που σηματοδοτούσαν την ακόμα μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών, αλλά και τις επικίνδυνες εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας. Όμως αυτά βέβαια συνεχίζουν να ισχύουν στο ακέραιο, και όχι μόνο ισχύουν, αποτελούν και τα ίδια προϋπόθεση της αυτής της γαλάζιας οικονομίας ή της πράσινης ανάπτυξης, όποιο άλλο χρώμα τέλος πάντων βαφτίζεται την καπιταλιστική ανάπτυξη. Και γι' αυτό η δική μας κριτική δεν θα είναι στην κατεύθυνση, όπως ακούστηκε από τους προηγούμενους αγορητές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, γιατί δήθεν καθυστερείτε να προχωρήσετε το πρόγραμμα Νέαρχος, να διαμορφώσετε δηλαδή τα επενδυτικά σχέδια και χρηματοδοτικά εργαλεία που απαιτούνται για να προχωρήσουν τα προγράμματα των επενδύσεων, γιατί ακριβώς γνωρίζουμε ότι αυτό το πολύ διαφημισμένο πρόγραμμα δεν είναι τίποτα άλλο από χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει κριτήριο πάντα την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, περιλαμβάνει τέτοιες φωτογραφικές διατάξεις που ενισχύουν αυτή την κατεύθυνση και όχι βέβαια τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων του μόχθου στα νησιά. Και γι' αυτό καθόλου ανίκανους δεν σας θεωρούμε. Εξάλλου ήδη επιταχύνεται την συνολική προετοιμασία που κάνετε για να δημιουργηθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, συνολικά για την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το νομοσχέδιο αυτό, για να μοιραστούν τα 70 δισεκατομμύρια που έχουν προγραμματιστεί ως το 2026 στους διάφορους κλάδους του εφοπλιστικού, του τουριστικού, του ναυτιλιακού, των κεφαλαίων, των μεταφορών, του ενεργειακού και όχι μόνο. Αυτά τα προνόμια είμαστε σίγουροι ότι θα τα εξασφαλίσετε. Όμως η σημερινή συζήτηση είναι μια ευκαιρία να αναλογιστεί κανείς τι σημαίνει για τους νησιώτες το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα Νέαρχος, αυτό που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ως τομή στη λεγόμενη Εθνική Νησιωτική Στρατηγική. Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, από το πιο πρόσφατο παράδειγμα, που αποτελεί μία μόνο μικρογραφία των συνεπειών της διαχρονικής νησιωτικής πολιτικής όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων. Τα συνεχιζόμενα βάσανα των κατοίκων και επισκεπτών της Λίμνου και του Αγίου Ευστρατείου εν μέσω μάλιστα της καλοκαιρινής περίοδου φέτος στερούνται δυστυχώς πρωτοτυπίας και αποτελούν ξεκάθαρη αντανάκλαση αυτής της διαχρονικής πολιτικής στον νησιωτικό χώρο. Με τεράστιες ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, που σας ενώνει πράγματι όλους η ίδια ευαισθησία για τα συμφέροντα των εφοπλιστών, όπως βέβαια και η συμφωνία με την κοινή ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με οδυνηρές ωστόσο συνέπειες τόσο για την ακτοπλοϊκή σύνδεση όσο και για τα δικαιώματα των εργαζομένων στη θάλασσα, ναυτεργατών κλπ. Με βάση αυτή την πολιτική ψηφίστηκε από τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ το 2013 και διατηρείται μέχρι σήμερα η κατάργηση του ανώτατου ορίου ηλικίας των 30 ετών των πλοίων, με αποτέλεσμα να θεωρείται σχεδόν φυσικό φαινόμενο να εναλλάσσονται στις γραμμές σαπάκια 45 και πλέον ετών, που προφανώς και θα μένουν κάθε τρεις και λίγο μεσοπέλαγα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για την ασφάλεια όσο και για τη συχνότητα των δρομολογίων. Και η ιδιωτικοποίηση στη συνέχεια από το ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο του 17 του Νεογνώμονα, δηλαδή τις υπηρεσίες που εκδίδει τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των πλοίων, σε αυτή την πολιτική εντάσσεται και έβγαλε από τη μέση και τα τελευταία τυπικά εμπόδια για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Όμως πολύ περισσότερο, με ευθύνη όλων σας, συνεχίζετε το απαράδεκτο καθεστώς των άγωνων γραμμών που παγιώνει το διαχωρισμό, το σπάσιμο του ενιαίου χαρακτήρα των οκτοπλοϊκών συγκοινωνιών και νομιμοποιεί στην ουσία ως δικαιολογημένο τον πολυήμερο αποκλεισμό νησιών, την ανεπαρκή σύνδεσή τους τόσο με την υπηρετική χώρα όσο και μεταξύ τους, που περιορίζει δηλαδή στη στοιχειώδη και αυτή όχι πάντα και όχι στην αναγκαία και αυτή που επιβάλλουν οι σύγχρονες ανάγκες σύνδεση των νησιών και βέβαια αυτή που επιτρέπουν οι σύγχρονες δυνατότητες εν έτη 2021. Μάλιστα, ο κινησμός της ομολογίας του κυρίου Υπουργού στην πρόσφατη συνάντησή μας με τους φορείς της Λίμνου, ότι το Υπουργείο δεν διαθέτει πλοία, επιβεβαιώνει την αδιάψευστη πραγματικότητα ότι κουμάντο συνεχίζουν να κάνουν οι εφοπλιστές που δρομολογούν όταν, όποτε και όπως τους βολεύει τα πλοία, με μοναδικό κριτήριο τη διαφύλαξη των κερδών τους, παρά βέβαια τις παχυλές επιδοτήσεις. Πολύ περισσότερο που για αυτές ακριβώς τις απομακρυσμένες περιοχές η κακή διασύνδεσή τους στα πανάκριβα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο τις δυσκολίες που βιώνουν στην καθημερινότητά τους όταν την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρή υποστελέχωση των δημοσίων δομών υγείας, της δημόσιας παιδείας, υποστελέχωση και κλείσιμο βασικών δημοσίων υπηρεσιών, τα οποία η περιβόητη εθνική νησιωτική σας στρατηγική όχι μόνο δεν φροντίζει να εξασφαλίσει, αλλά τελικά για να μπορέσουν να καλυφθούν ακόμα και τέτοιες στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες, αυτό μπορεί να μεταφράζεται για τους νησιώτες σε πολυήμερα και πολυδάπανα ταξίδια, αν και όταν αυτό καταστεί δυνατό, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο. Όμως τι άλλο νομιμοποιεί αυτή η πολιτική σας? Τον πακτολό των επιδοτήσεων, για τις οποίες μάλιστα διαγωνίζεστε ποιος δίνει περισσότερο ζεστό χρήμα στους εφοπλιστές. Για αυτές μάλιστα τις καθόλου προβληματικές ακτοπλοϊκές συνδέσεις και συμβάσεις που επιδοτούν στην πραγματικότητα αυτή την πλήρη ασυδοσία των εφοπλιστών. Λες και αυτά τα χρήματα δεν βγαίνουν από την τσέπη των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, οι οποίοι στενάζουν από τη φορολογία. Σε αντίθεση βέβαια με τους εφοπλιστές που απολαμβάνουν με την έγκριση όλων σας 56 διαφορετικές φοροαπαλλαγές με συνταγματική μάλιστα κατοχήρωση. Αντίθετα, ακόμα και για τις υποτυπώδεις ελαφρύνσεις, αυτή για παράδειγμα τη στοιχειώδη διευκόλυνση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τους κατοίκους των νησιών, που έστω και σε κάποιο περιορισμένο ενδεχομένως βαθμό αποτελούσε όμως μια ελάφρυνση για όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όχι μόνο μαζί εν πομπή και παρατάξει, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ την καταργήσατε, αλλά αρνείστηκε σήμερα να στηρίξετε τις επανειλημμένες τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για την επαναφορά της έκπτωση στο 50% για όλα τα νησιά. Όταν μάλιστα ακόμα και αυτό το μέτρο, εμείς το λέμε καθαρά ότι είναι πίσω από τη συνολική στήριξη που είναι αναγκαία σήμερα να δοθεί στα λαϊκά στρώματα που έχουν σηκώσει δυσανάλογα βάρη στα τόσα χρόνια της κρίσης αλλά και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Όπως για παράδειγμα, θα έπρεπε να συνδυαστεί με τη συνολική κατάργηση του ΦΠΑ και των έμεσων φόρων σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, την πλήρη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου στα 20.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 5.000 για κάθε παιδί και μια σειρά άλλα μέτρα ουσιαστικής προστασίας του λαϊκού εισοδήματος, τα οποία σταθερά προβάλλει και διεκδικεί το ΚΚΕ. Γι' αυτό και λέμε ότι αποτελεί πρόκληση και αν θέλετε απίθμενη υποκρισία και από το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια που διεκδικεί την πατρότητα του μέτρου να παρουσιάζεται ως αντιστάθμισμα για όλα αυτά τα βάρη το μεταφορικό ισοδύναμο. Γιατί όχι μόνο δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να απορροφήσει τη μεγάλη αύξηση των τιμών, αλλά στην πράξη και αυτό λειτουργεί ως έμεση στήριξη στις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες, αφού αυτοί όχι μόνο δεν χάνουν ούτε ένα ευρώ, αλλά αντίθετα αξιοποίησαν αυτή την επιδότηση ως ευκαιρία για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του κόστους των εισιτηρίων. Αντί να, αν πραγματικά θέλετε να διευκολύνετε και να διευκολύνετε και άλλες κατηγορίες των λαϊκών στρωμάτων που θέλουν να ταξιδέψουν στα νησιά που δεν έχουν μόνιμη κατοικία, θα έπρεπε να προχωρήσετε σε μείωση των ναύλων των εισιτηρίων, αλλά και για τη μεταφορά οχημάτων
Και όχι βέβαια με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά από τα φορολογικά έσοδα να επιδοτείται τα κέρδη και την αύξηση των ναύλων. Μονά ζυγά δηλαδή για το κεφάλαιο. Τους μπουκώνεται δηλαδή με χρήμα για τις άγονες γραμμές, για το μεταφορικό ισοδύναμο και τώρα αυτό που επιδιώκεται και με το Ταμείο Ανάκαμψης είναι να τους εντάξετε στην πράσινη ανάπτυξη λόγω του οικολογικού καυσίμου και στα πακέτα ψηφιοποίησης, δηλαδή τι... να επιδοτήσετε και την αντικατάσταση του στόλου των εφοπλιστών, χαρίζοντάς τους νέα πακέτα στήριξης. Και μάλιστα το διαφημίζετε αυτό. Στο όνομα πάντα λέτε της πράσινης ανάπτυξης. Εκεί πηγαίνουν τα δισεκατομμύρια δηλαδή της πράσινης ανάπτυξης και όχι στις λαϊκές ανάγκες. Μήπως αυτό θα αλλάξει, κύριε Υπουργέ, την πραγματικότητα για το ποιος τελικά είναι ο ιδιοκτήτης των πλοίων? Τι κι αν αυτά, είτε έτσι είτε αλλιώς, χτίζονται με τα λεφτά και τον ιδρώτα των λαών. Να λοιπόν για ποιον φυσάει ο ούριος άνεμος της πράσινης ανάπτυξης και της γαλάζιας νησιωτικής οικονομίας. Για τα λαϊκά στρώματα των νησιών, όχι μόνο δεν ακουμπάει τα σοβαρά προβλήματα που τους απασχολούν, που αφορούν το εισόδημα, την αβάστακτη φορολογία, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, την άθλια κατάσταση του δημοσίου συστήματος υγείας, τα βάσανα των βιοπαλαιστών, αγροτών και αυτοαπασχολουμένων που γιγαντώθηκαν αυτό το διάστημα, αλλά όλα αυτά δίνονται βορρά στα σαγόνια του κεφαλαίου. Να λοιπόν γιατί συνεχώς επιβεβαιώνεται ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα των νησιών μας, συνολικά η εργατική τάξη και η λαϊκή οικογένεια στη χώρα μας, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο σε μια ανηρήνευτη πάλι και σύγκρουση με την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, με τα κόμματα που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου με τους ίδιους τους μονοπωλιακούς ομίλους. Στο έδαφος αυτό επιβάλλεται να σκεφτεί και ο κάθε εργαζόμενος πώς ακόμα και οι πάλι για ασφαλή πλοία, τακτικά δρομολόγια, μείωση της τιμής των εισιτηρίων και τα δικαιώματα των αυτεργατών συνδέεται με την πάλη για την ανατροπή αυτής της κατάστασης, ώστε να γίνουν λαϊκή περιουσία με την εργατική εξουσία τα καράβια, τα ναυπηγεία, τα λιμάνια και να αναπτυχθεί η ναυτιλία με κριτήριο της λαϊκής ανάγκης και όχι βέβαια τα κέρδη των λίγων. Των εφοπλιστών. Γιατί ο κρατικός φορέας μεταφορών που θα έχει την ευθύνη του στο σύνολο των μεταφορών, όχι ανταγωνιστικά μεταξύ τους αλλά συμπληρωματικά, μπορεί ακριβώς να αξιοποιεί το σύνολο των μεταφορικών υποδομών, αξιοποιώντας όλες τις μορφές μεταφοράς για να εξασφαλιστεί και η τακτική σύνδεση των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα αλλά και μεταξύ τους, αλλά και να καλυφθούν οι μεταφορικές ανάγκες του λαού και οι ανάγκες παράλληλα της ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων στα νησιά και στην υπηρετική χώρα. Και βέβαια στο επίκεντρο αυτής της παραγωγικής διαδικασίας είναι πράγματι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών μέσα από την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της έρευνας και της τεχνολογίας προς όφελος του λαού και προς όφελος, και όχι βέβαια προς όφελος της κερδοφορίας των καπιταλιστικών επιχειρήσεων όπως γίνεται σήμερα. Γι' αυτό βέβαια και όσο και αν προσπαθείτε, δεν μπορείτε να κρύψετε την υπεροχή του σοσιαλιστικού συστήματος σε σχέση με την καπιταλιστική βαρβαρότητα.